Θα έχετε παρατηρήσει πως όλοι είμαστε με το τηλέφωνο στο χέρι. Ενίοτε πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλον, όταν αντί να κοιτάμε που πηγαίνουμε, έχουμε τα μάτια μας στο κινητό. Ιδιαίτερα οι νέοι δεν σηκώνουν εύκολα το βλέμμα από τα smartphones, μέσω των οποίων τακτοποιούν τα της επικοινωνίας τους με άλλους ανθρώπους. Όταν είμαι με άλλα άτομα στην παρέα, το βάζω. Γιατί επικοινωνώ face to face. Έρευνα που έκανε η Sensor Tower, κορυφαία τεχνολογική εταιρεία στον τομέα της παροχής πληροφοριών στην αγορά για την παγκόσμια οικονομία των apps, κατέληξε στο ότι η μερίδα ανθρώπων ηλικίας από 16 έως και 24 χρονών βρίσκουν ελαχίστως σημαντικές τις τηλεφωνικές κλήσεις και γι' αυτό τα τηλέφωνά τους είναι μόνιμα στη σήγαση και τη δόνηση. Συνήθως τι προτιμάς, να παίρνεις τηλέφωνο και να μιλάς με τους φίλους ή με μηνύματα? Άμα είναι κάτι επίγον, παίρνω τηλέφωνο, αλλιώς με μηνύματα. Γενικά. Δεν πολύ μιλάω, ενώ άμα είμαι με κάποιον, το κλείνω το κινητό. Αυτά. Προτιμάς τα μηνύματα κυρίως? Ναι. Τηλέφωνο ποτέ δεν παίρνω. Αυτό. Μάλιστα. Βασικά και το κινητό μου πάντα στη σύγχαση το έχω, ποτέ δεν. Και τώρα. Α, τώρα στο έχω αυτό. Αλλά γενικά ναι. Παράλληλα, ενημέρωσαν ότι ο αριθμός των downloads στους ήχους κλήσης στη Μεγάλη Βρετανία μειώθηκε από το 2016 έως και το 2020 κατά 1 εκατομμύριο και ότι οι νέοι έχουν στη σήγαση τα τηλέφωνα γιατί δεν θέλουν να ενοχλούνται. Περισσότερο μιλάμε με μηνύματα, περισσότεροι νέοι, και όταν είναι κάτι επίγον ή κάτι πιο άμεσο, είμαστε έξω χωρίς ίντερνετ, τότε μιλάμε με τηλέφωνο για να συνοηθούμε για κάτι. Αλλά γενικά με μηνύματα, και όταν είμαστε όλοι μαζί παρέα, μιλάμε face to face και αφήνουμε τα κινητά στην άκρη. Η ίδια έρευνα βρήκε και ότι το 49% των εφήβων επικοινωνούν με άτομα που είναι στον ίδιο χώρο μέσω emails, γραπτών μηνυμάτων, αλλά και εφαρμογών, ενώ επί της ουσίας ο κύριος λόγος που, όπως λένε αυτοί που ερεύνησαν το θέμα, είναι ότι προτιμούν να έχουν τα τηλέφωνά τους στη σήγαση, καθώς ούτως ή άλλως κοιτούν πάντα την οθόνη, οπότε δεν χάνουν την όποια εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται κάποιον ήχο να τους ενημερώνει. Στην ανάπτυξη των social media. Δηλαδή το Instagram, το Facebook, το Messenger, όλα αυτά έχουν κυριεύσει. Επειδή τα χρησιμοποιούμε συνέχεια και είναι πιο εύκολο να είμαστε στην ίδια πλατφόρμα και να μιλάμε και να βλέπουμε εικόνες, βίντεο, οπότε είναι πιο εύκολο και γι' αυτό το κάνουμε. Ναι, γενικά είμαστε πολύ με το κινητό μας. Εμένα όλες οι φίλες μου, δηλαδή αν είμαστε παρέα, θα κάθονται με το κινητό τους. Ακόμη και έξω όταν βγαίνετε για ναι, καφέ από ναι, ναι, ναι. Περιμένουν μηνύματα και τέτοια. Αλλά ναι, αυτό, δεν ξέρω. Γενικά είναι πιο εύκολο με μηνύματα και ο καθένας θα απαντήσει από ό,τι το βολεύει. Ναι, να μην... Μπορεί να απαντήσει τηλέφωνο εκεί την ώρα, οπότε αυτό. Αν δεν επήγει κάτι, με μηνύματα. Ή μπορεί να θέλει να σκεφτεί την απάντηση και να τη φιλτράρει, ναι, ενώ στο τηλέφωνο πολλές φορές... Μας φιάνε προετοίμαστος.